Welcome to Republic of Banania. Like here, nowhere. Έτσι. Τι θα δούμε σήμερα, μόνο στην Ελλάδα. Μόνο Ελλάδα, πουτενά άλλο. Μόνο εδώ γίνονται αυτά. Δήμαρχος νησιού πήγε να εκτελέσει απόφαση σφράγισης μπιτσόμπαρου, το οποίο είχε πιάσει όλη την παραλία, την είχε κλείσει για πάρτι του, δεν επιτρέπονταν να πας. Και άκου, του έκανε μήνυση για κατάχρηση εξουσίας ο ιδιοκτήτης και συνέλαβαν το δήμαρχο. Μαλάκα, δεν αντέχω άλλο. Τι άλλο θα ακούσουμε? Πάμε να απολαύσουμε. Δήμαρχο Σερίφου. Περιοχή Νατούρα, με τη χρήση εξκαφικών μηχανημάτων, είχαν τοποθετηθεί ομπρέλες και λοιπά, που αυτά απαγορεύονται όλα. Και εγώ με έναν υπάλληλο του Δήμου πήγαμε να σφραγίσουμε το κατάστημα. Και τότε μου έγινε μήνυση από την νόμιμη πρόσωπο της επιχείρησης ότι έκανα κατάχρηση εξουσίας, παράβαση καθήκοντος και απλή δυσφήμιση του καταστήματός της, με αποτέλεσμα να συλληφθώ. Θα τους ταράξουμε στη νομιμότητα. Δώσαμε δαχτυλικά αποτυπώματα όσοι σημασμένοι εγκληματίες. Μην χαριστούμε σε κανένα. Και τελικά εκεί που πήγαμε να επιβάλλουμε τον νόμο, αυτό είναι και το τραγικό της υποθέσεως, πήγαμε να επιβάλλουμε τον νόμο και την απόφαση των ειδικών αρχών, δηλαδή του Δημοτικού Συμβουλίου, βρεθήκαμε να είμαστε και συλληφθέντες ως κατηγορούμενοι. Θα τους ταράξουμε στη νομιμότητα. Σας ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ. Έσχος το δήμαρχο. Ισόβια το ελάχιστο. Το ελάχιστο. Δεν ξέρω τι θα κάνουν εκεί οι κάτοικοι να βγούνε στη θάλασσα. Στη θάλασσα, πετάξτε τον. Τι άλλο θα ακούσουμε σε αυτό το μπανάνα. Μπανάνα Republic. Τι φλανάχει το Κολόμπια. Σε ένα βίντεο να μην σχολιάσω. Να το αφήσω σε εσάς. Σχολιάστε ελεύθερα, κόσμια, τα παράλογα που συμβαίνουν σε αυτό εντό το χώρα που είναι Ευρωπαϊκή Ένωση. Thank you for watching.